στο λιμάνι της Κέρκυρας, όπου εξ όσων γνωρίζουμε καταφθάνουν οι πρώτοι επιβάτες του φλεγόμενου πλοίου που έχει απασχολήσει την χώρα από τα ξημερώματα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι αρχές, είναι ο αναπληρωτής, υφυπουργός εξωτερικών κ. Πέτσας, ήδη στο λιμάνι, ο οποίος βρισκόταν στην Κέρκυρα σε προγραμματισμένη επίσκεψή του. Καταφθάνουν οι πρώτοι επιβάτες. Προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα από το σημείο που βρισκόμαστε. Οι οποίοι θα οδηγηθούν και θα φιλοξενηθούν σε ένα χώρο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, το οποίο έχει ήδη θερμανθεί από το πρωί, έχουν φροντίσει οι αρχές γι' αυτό. Θα τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και ό,τι ακριβώς χρειάζονται. Έχουν εξοπλιστεί και με κουβέρτες, με νερά και τα σχετικά. Κατεβαίνουν όλοι. Όλες οι αρχές βοηθεί από τους προσκόπους, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασώστες, Ερυθρός Σταυρός, είναι όλοι στο λιμάνι της Κέρκυρας. Σωστό. Οι μεταδόσεις είναι ζωντανές. Όλοι προσπαθούμε να μεταδώσουμε το καλύτερο που μπορούμε, να σας μεταφέρουμε την εικόνα που βλέπουμε, τις πληροφορίες που τις συνοδεύουν. Συνεχίζεται η αποβίβαση των επιβατών. Να θυμίσουμε, όπως έχουμε αναφέρει και σε όλα τα ρεπορτάζ του Κέρκυρα σήμερα, ότι στο σημείο κοντά στην Ερίκουσα, όπου φλέγεται το πλοίο, έχουν μεταβεί, εκτός από δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασωστικές δυνάμεις και τα ψαροκάικα, οι ψαράδες από τους αβλιώτες, από τον Άγιο Στέφανο Αβλιωτών, στην Βόρεια Κέρκυρα, για να παρασχέσουν όποια βοήθεια μπορούν, μετά από επικοινωνία τους με το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Μιλάμε για 267 επιβάτες συνολικά και ναι, έχουμε ανεβάσει πληροφορίες για γνωμούμενους. Αναμένεται ακριβής καταγραφή, γιατί πολλά λέγονται για γνωμούμενους που ξεπερνούν τη μία δεκάδα, για περισσότερους και για λιγότερους. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Ναυτιλίας προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις. Το ρεπορτάζ είχε ανεβεί ήδη σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στα τοπικά και στα αθηναϊκά. Φωτογραφικό υλικό υπάρχει και στο Κέρκυρα σήμερα. Νωρίτερα το πρωί, με σκάφος του λιμενικού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας ένας Ιταλός επιδένων, ο οποίος δεν ένιωθε ιδιαίτερα καλά, οπότε του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προφανώς εισέπνευσε καπνός, είναι καλά στην υγεία του, όμως δεν κινδυνεύει. Όλη η διαδικασία λοιπόν είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα μεταφερθούν σε αυτήν την αίθουσα εδώ που βλέπετε. Προσπαθώ να σας τη δείξω, σε αυτήν την αίθουσα, η οποία, όπως είπαμε, έχει θερμανθεί και έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα των επιβενόντων. Συγγνώμη για την εικόνα, αλλά έχουμε κάνει απίστευτο zoom για να είμαστε κοντά. Είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Είναι ελεγχόμενος ο χώρος. Και δεν είναι και δόκιμο να βάλουμε τις κάμερες στα πρόσωπα των επιβενόντων, οι οποίοι τραβάνε το δικό τους γλυκοθά.
σημέρωσε μια δύσκολη μέρα για τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση, οι τοπικές αρχές της Κέρκυρας ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο δυνατό. Είναι από πολύ νωρίς πανέτοιμοι για να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας, η περιφέρεια, ο οργανισμός λιμένος Κέρκυρας, το λιμεναρχείο της Κέρκυρας, οι πυροσβεστικοί, έχουν ανταποκριθεί όλοι. Λίγο να μην φωνάζει, συνάδελφο. Συγγνώμη τώρα, γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, σε αθηναϊκά κανάλια, σε τοπικά, στα μέσα τοπικά μας. Η επικοινωνία γίνεται ζωντανά ούτως ή άλλως. Ένα λεπτό. Το ασθενοφόρο βρίσκεται εδώ πέρα για πανενδεχόμενο σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες, αν και δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, ευτυχώς. Μαρία, μη φωνάζεις. Τι να κάνω. Μου στέλνει εδώ δίπλα, πάρτε τη Μαρίνα. Εφόσον καταφτάσουν όλοι οι επιβάτες, θα μπορούμε να έχουμε και κάποιες δηλώσεις από τις αρχές, κάποια ενημέρωση για το τι ακριβώς θα γίνει και το τι μελιγενέστε σε σχέση με τους επιβαίνοντες. Σας είχα πει κάτι να ραντεβού. Έχει φτάσει στο σημείο και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέκος Αυλονίτης. Όπως είπαμε, είναι όλες οι τοπικές αρχές. Είναι από νωρίς το πρωί ο βουλευτής ο κ. Στέφανος Γκίκας. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, ο κ. Ζορμπάς, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, η κ. Μιλίτα Ανδριώτη. Φυσικά η περιφερειάρχης κ. Ρόδη Κράτσα, ο Στέλιος Πέτσας, ο ανεπρόεδρος υπουργός εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο νησί, οπότε κατέφτασε και πριν από λίγο στο σημείο. Εδώ στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, στο κεντρικό λιμάνι δηλαδή της Κέρκυρας, εδώ βρισκόμαστε. Το θέμα θυμίζει εποχές του 2014 που είχαμε ζήσει όλοι κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό που έχει καταφτάσει μέχρι στιγμής. Ό,τι βλέπετε κι εσείς, βλέπουμε κι εμείς την ίδια απόσταση, έχουμε την ίδια εικόνα και δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολη η μετάδοση. Όλοι οι συνάδελφοι μιλάμε και περιγράφουμε την ίδια εικόνα με διαφορετικό τρόπο. Κατανόησή σας ζητάμε γι' αυτό. Συγγνώμη και για τυχόν λάθη που μπορεί να γίνουν. Είμαστε από την πίεση να μεταδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλους εσάς. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η αποβίβαση. Εξ όσων μπορώ να δω, έχει ολοκληρωθεί η αποβίβαση των πρώτων επιβατών. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Θα μπορέσουμε όμως σε λίγο να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους και να μάθουμε. Στον ορίζοντα δεν βλέπουμε άλλους κάποιους μέχρι στιγμής να έρχεται να αποβιβάσει κι άλλους. Είχα πέσει από νωρίς, όπως βλέπετε, σκάφη κοινωνικού, δημοτικά
Ελληνικά, ευκαιρία. Περιμένουμε κι εμείς. Βάτης άμεσα πίσω στις σωστικές ελέγχες και στη συνέχεια προσέγγισαν την ευκαιρία που έφυγαν και εδώ από το δικό μας εγκαιρία. Οδηγούνται λοιπόν στην αίθουσα αυτή που σας είπαμε. Θα κάνουμε συνδέσεις διαρκώς, να σας μεταδίδουμε ό,τι προκύπτει. Το ασθενοφόρο εξακολουθεί να είναι εκεί, που σημαίνει ότι ευτυχώς δεν χρειάστηκε για την μεταδίδωση, γιατί λέμε για τη διακομιδή κανενός. Έρχεται και ένα δεύτερο αυτή τη στιγμή. Είναι σε ετοιμότητα όλες οι αρχές, πολιτική προστασία, όλοι αστυνομία, λιμεναρχείο. Δεν γνωρίζουμε επιβαίνοντες για πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν εδώ στην Κέρκυρα. Ενδεχομένως να χρειαστεί προληπτική μεταφορά κάποιου ασθενούς, ίσως δεν το γνωρίζουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί. Πέραν ενός ανδρός Ιταλού το πρωί που είχε σπνεύσει καπνό και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, έγινε τάχιστα. Και εξ όσων μαθαίνουμε είναι καλά στην υγεία του. Είναι όλα τα ρεπορτάζ ενερχομένα στο Κέρκυρα σήμερα, σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε όλα τα εθνικά. Έχουμε και την επίσημη δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας. Έχουν μεταφερθεί λοιπόν όλοι οι επιβαίνοντες, όχι όλοι οι επιβαίνοντες, έχουν μεταφερθεί πρώτοι επιβαίνοντες από τους 267 που ήταν στο πλοίο, το οποίο τυλίχθηκε στις φωτιές τα ξημερώματα σήμερα, της Παρασκευής. Κοντά στην Ερήπουσα έχει ολοκληρωθεί όλος ο συντονισμός από εδώ, από ο επιχειρησιακός συντονισμός, είναι σχεδιασμένος, ολοκληρωμένος, όλα παίρνουν καλά μέχρι στιγμής. Αναμένουμε και τους επόμενους επιβάτες. Πληροφορίες λένε για αγνοούμενους, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επισήμως κάτι τέτοιο. Έχω μιλήσει στους πάντες. Συγγνώμη, αλλά έχουμε και συναδέλφους με μεγαλύτερο ταπεραμέντο που ακούγονται παντού. Όλοι κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να μεταφέρουμε ό,τι πληροφορία έχουμε που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εικόνα που βλέπετε. Είμαστε στον Οργανισμό Λιμένου Κέρκυρας, να τονίσω, στο κεντρικό λιμάνι. Όλοι όσοι ήρθαν από τους επιβάτες του πλοίου που έχουν καταφτάσει μέχρι αυτή την ώρα, θα φιλοξενηθούν στη συγκεκριμένη αίθουσα που έχει θερμανθεί από νωρίς, είναι ευθύνης του Όλκε. Έχουν μεταφερθεί κουβέρτες να ζεσταθούν, τρόφιμα και νερά. Υπάρχουν σε ετοιμότητα ασθενοφόρα. Και είναι όλα σε εξέλιξη. Δεν έχει τίποτα ακόμα. Θα μπορούσαν να μας έχουν σε μια άκρη. Σε μια άκρη. Το είδατε. Δεν είδαν τίποτα. Δεν βλέπουνε. Τι έχουμε ρε σήμερα.
όμως είπαμε το ευτυχές είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί και η Κέρκυρα έχει ανταποκριθεί άψογα. Ο συντονισμός του κεντρικού λιμεναρχείου τόσο της Κέρκυρας, του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι όλα μέχρι στιγμής πάντα έχουν εξελιχθεί καλύτερα από το αναμενόμενο. Να λέμε και τα θετικά αυτής της υπόθεσης που έχει απασχολήσει όλα τα μέσα και όλο τον κόσμο από τα ξημερώματα. Όπως είπαμε, έχουν μεταφεί 10 σιδηροφόρες και διασωστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Κέρκυρα στο σημείο όπου φλέγεται το πλοίο στην ανοιχτά της Ερίκουσας, στα διαπόντια νησιά μας. Βοηθάνε πολλά πλοία του νησιού και το Ευδοκία από τα διαπόντια. Έχει ολοκληρωθεί η αποβίβαση των πρώτων επιβατών του πλοίου εδώ στο λιμάνι της Κέρκυρας. Αναμένονται και άλλοι, δεν ξέρω με τον ακριβή αριθμό. Όλες οι αρχές, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο σημείο της αποβίβασης κάτω, σε αυτό το πλάνο που σας δείχνουμε. Αλλά σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους τους εκπροσώπους, ακόμα και με τον υπουργό, τον κύριο Πέτσα. Θα σας μεταδώσουμε όλα λεπτό προς λεπτό. Οι ψαράδες, όπως σας είπαμε, από νωρίς το πρωί από το λιμάνι των Ναυλιωτών στον Άγιο Στέφανο στη Βόρεια Κέρκυρα, μετά από επικοινωνία τους με το κεντρικό λιμεναρχείο του νησιού μας, έφυγαν σπευσμένα να βοηθήσουν. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, ανταπόκριση όλων άμεση και οφείλουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έσπευσαν. Ευτυχώς ο καιρός είναι υπέροχος, η θάλασσα είναι λάδι που λέμε και βοηθάει στην διάσωση και στο σύνολο της επιχείρησης. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνουν, όπως είπαμε, με τους επιβάτες που θα μείνουν, αν θα διανυκτερεύσουν ή όχι. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία και θα τα ανακοινώνω με τα σχετικά ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πρέπει να διακόψουμε, να φορτίσουμε κινητά, μπαταρίες και ό,τι χρειάζεται να σας μεταδίδουμε. Φεύγει το καράβι το οποίο έφερε τους επιβάτες. Η σωστική λέμβος αποχωρεί από το λιμάνι της Κέρκυρας. Συνεπώς διακόπτουμε και συνδεόμαστε σε λίγο με δηλώσεις και ό,τι νεότερο έχουμε.